centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Τη μάχη κατά του COVID μπαίνουν πια με απόφαση του κράτους και τα κέντρα υγείας. Ναι. Πάμε λοιπόν στο κέντρο υγείας, πάμε στον άνθρωπο που ηγείται του κέντρου υγείας, του άλλου ουσιαστικού, ο κύριος Μαγαλιός μαζί μας. Κύριε Μαγαλιά, καλή σας ημέρα. Χρήστο, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Έχουμε, αλλά να που ήρθε ο καιρός να τα ξαναπούμε. Ναι, Χρήστο. Ναι, βεβαίως. Ό,τι χρειάζεσαι εδώ. Τι έχει γίνει τώρα εδώ και πώς και με ποιες προϋποθέσεις τα κέντρα υγείας μπαίνουν σε αυτήν την μάχη? Από ό,τι θυμάμαι από τις τελευταίες φορές που μιλήσαμε, αδυνατείτε να εξυπηρετήσετε περιστατικά εσείς COVID και ό,τι περιστατικό ερχόταν εκεί, με τη θερμομετρήση, με κάποια άλλα που έχετε εκεί. Με την θερμομέτρηση, συγγνώμη. Τις μπουκές δεν τις μετράμε. Τις θερμίδες έχουμε για μας, ναι. Με την θερμιδομέτρηση, λοιπόν. Θερμομέτρηση. Θερμομέτρηση, μάλιστα. Συγγνώμη, Έλληνα. Έχουμε τα κορίτσια και μας διορθώνουν, καταλάβατε, κύριε Μαγαλιά. Τα μεγαλώσαμε για να μας μπαλώνουν. Έχεις το αστέρι δίπλα και σε διορθώνουν. Θερμομέτρηση λοιπόν μπορούσατε με την Τρίτη, αλλά το είπαμε, ωραία. Το είπαμε, να κάνετε και όχι κάτι παραπάνω και να στείλετε κόσμο στο νοσοκομείο. Τώρα τι γίνεται? Ναι. Χρήστο, στο παιχνίδι το κέντρο υγείας άρρωσης ουσιαστικού ήταν πάντα μέσα. Απλώς δεν είχαμε τη δυνατότητα και δεν διαθέταμε τα υλικά. Μπράβο. Αλλά ούτε και την εμπειρία, αλλά μέσα από σεμινάρια τα οποία γίνανε εκπαιδεύτηκε προσωπικό και πραγματικά είναι σε θέση, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε πλέον ότι από τις 15 του μηνός και μετά θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να κάνουμε το τεστ. Δηλαδή σε τρεις μέρες. Α, θα κάνετε και το τεστ εσείς, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Δεν είχαμε τη όλα τα υπόλοιπα τα βλέπαμε τα περιστατικά. Ναι. Έτσι, απλώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε το τεστ. Τώρα πολύ σωστά το Υπουργείο και η Τρίτη είπε, όπου εκεί ανήκουμε, στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μας δίνει τις εντολές από τις 15 του μήνους να αποφορτίσουμε και εμείς το γενικό το νοσοκομείο και τα λοιπά, και γενικά που έπεφτε όλη η δουλειά στο νοσοκομείο για τα τεστ, θα έχει τη δυνατότητα και το Κέντρο Υγείας με την υπόδειξη του γιατρού και με τη συνεννόηση με τους πελάτες, ασθενείς ή ακόμα και υγιείς που αισθάνονται κάποια συμπτώματα, είμαστε σε θέση πλέον και εμείς να εξυπηρετήσουμε. Τα δείγματα, για να σας ενημερώσω, από εδώ θα φεύγουν στο νοσοκομείο και από το νοσοκομείο θα φεύγουν στην για Κοζάνη. Το κέντρο αναφοράς που είναι στην Κοζάνη, Χρήστο. Ναι. Μέσα σε μία-δύο μέρες, με SMS ή ακόμα και με προσωπικές επαφές με τους πελάτες. Άρα λοιπόν η συμβολή του Κέντρου Υγείας είναι ότι και εσείς μπαίνετε στη μάχη των τεστ του κορονοϊού. Σαφέστατα, να διευκρινίσουμε στον κόσμο για να ξέρει. Όχι ότι μπορείτε να έχετε κάποιον άνθρωπο εκεί να σε κάποια μονάδα και τα λοιπά. Εμείς δεν νοσηλεύουμε ασθενείς, έτσι. Απλώς θα μπορούμε μέσα από το τεστ να διερευνήσουμε και εφόσον υπάρχει θετικό περιστατικό στον κορονοϊό, θα εκνηλατούμε, θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα κατόπιν συνεννοήσεως με τον ασθενή, με τον πάσχοντα, με ποιους ανθρώπους έχει έρθει σε επαφή, να μένει στο σπίτι, να περιορίζεται, και μέσα από το τηλέφωνο εμείς θα δίνουμε τις σωστές οδηγίες για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πλέον τα περιστατικά τα οποία θα προκύψουν, που όπως ξέρουμε, Χρήστο, πάντα με τον χειμώνα και με την έναρξη και τις γρίπες επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση. Και τώρα που μπήκαμε και στο επίπεδο 3, δεν ξέρω αυτό αν έχετε ένα σχόλιο, και μάλιστα επειδή πολλά λέγονται για το τι θα ανακοινωθεί σήμερα, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δώσετε κι εσείς από τη δικιά σας μεριά κάποια πληροφορία. Το ακούγεται σχόλιο για τρομακτικός αριθμός σήμερα, δεν ξέρω. Εντάξει, Χρήστο, υπάρχουν πραγματικά περιστατικά. Ευτυχώς όμως διαπιστώνεται ότι δεν νοσούν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, Χρήστο, θα πρέπει ένα πράγμα να γίνει αντιληπτό στο λαό της Καστοριάς και κατ' επέκταση όλης της Ελλάδας. Χρήστο, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σέβομαι την νεολαία, αλλά θα πρέπει να καταλάβει ότι πλέον ο εχθρός είναι ορατός, είναι επικίνδυνος, και αν δεν προσέξουμε μπορεί ο νέος Χρήστο που τέλος πάντων... Να τα πάει στον παππού και στη γιαγιά. Η τελευταία στατιστική μας λέει ότι και ο νέος νοσεί,
θέλει να, πρέπει να καταλάβει ότι θα κάνει κακό στους οικείους σου, θα κάνει κακό στους παππούδες, στις γιαγάδες, στις γιαγιάδες και γενικά στον πληθυσμό ο οποίος είναι ευάλωτος. Γι' αυτό συνιστούμε, ήρθε η εποχή, τους εμβολιασμούς, πρώτα απ' όλα για το πνευμονιόκοκο σε άτομα τα οποία είναι ευαίσθητα, αλλά και για το εμβόλιο της γρίπης. Γιατί, Χρήστο, με λύπη μου θα πω ότι αν έναν υπερήλικα ή έναν ευάλωτο, ένας που ανοίξει σε ευάλωτο πληθυσμό, τον βρει ο ιός της γρίπης μαζί με τον κορονοϊό, Χρήστο, θα έχουμε πρόβλημα. Μεγάλο. Έτσι. Τώρα, έρχονται κάποια ερωτήματα. Είπατε ότι από 15 του μηνός μπαίνει και το κέντρο υγείας στα τεστ του κορονοϊού. Ναι. Δηλαδή, έρχομαι εγώ 15 του μηνός και σας λέω θέλω να μου κάνετε τεστ. Θα μου κάνετε? Όχι. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να... Γιατί εδώ λέει θα κάνουμε δωρεάν τεστ το μήνυμα, λέει, θα κάνουμε δωρεάν τεστ στο κέντρο υγείας. Όχι τώρα, Χρήστο, σε άτομα τα οποία δεν έχουν συμπτώματα, δεν έχουν νοσήσει, δεν είναι εμπείρετα, δεν είναι αυτά, να μην πανικοποιηθεί ο κόσμος. Έτσι, λοιπόν, όταν όμως διαπιστώσει κάποιος ο οποίος έχει έναν πυρετό, έχει, ξέρω εγώ, γαστρεντερικές διαταραχές, ναι, έχει μία δύσπνοια, έχει το λαιμό του που πονάει και βύχει, τότε αυτά πραγματικά είναι συμπτώματα που πρέπει να διερευνηθούν. Όχι με το παραμικρό, προς Θεού. Επίσης θα πρέπει... Άρα δεν θα κάνετε στον οποιονδήποτε θέλει να κάνει ένα τεστ, να έρχεται εκεί και να κάνει τεστ, να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Όπως ήταν και στο νοσοκομείο, φαντάζομαι. Γι' αυτό λέμε ότι θα κρίνει ο συνάδελφος γιατρός, αν πραγματικά χρειάζεται, γιατί αυτά γίνονται κατόπιν ραντεβού. Να το πούμε ποια θα είναι η διαδικασία. Έρχομαι εγώ, με κάνετε θερμομέτρηση. Βεβαίως. Στον ειδικό χώρο εκεί στο κοντέινερ. Στο κοντέινερ, ευτυχώς, Χρήστο, γιατί πραγματικά μπορέσαμε και προστατεύσαμε τον εσωτερικό χώρο. Ακόμα και σήμερα, ξέρετε ότι είναι το μοναδικό κέντρο υγείας που δεν έκλεισε στην Ελλάδα. Είναι το κέντρο υγείας Άργους. Άρα λοιπόν, κάνετε εκεί την θερμομέτρηση στο κοντέινερ αυτό και αν δείτε τη θερμοκρασία του σώματος κάποιου ανθρώπου να είναι σε κάποια επίπεδα, τότε προχωράτε σε τεστ κορονοϊού. Ναι, προχωράμε και εφόσον υπάρχει και κάποιο συνοδό. Και κάποιο συνοδό σύμπτωμα, Χρήστο, όπως... Όχι μόνο πυρετός. Δηλαδή. Όχι μόνο πυρετός, μάλιστα. Όχι μόνο. Κοιτάξτε, Χρήστο, δεν είναι όλα COVID. Έτσι, υπάρχει και η γρήπη, υπάρχει και η λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, υπάρχει και η φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα και αυτά. Ο γιατρός θα κρίνει πραγματικά, όσον ελέγξει πρώτα απ' όλα κλινικά. Δεν είναι επειδή έχει πυρετό σημαίνει ότι πρέπει να έχει και COVID. Έτσι. Ναι. Με τα σχολεία μας ρωτάνε εδώ να σας πούμε τι γίνεται και αν μπορούν να μην πάνε σχολείο. Και είναι και τα θέματα. Βλέπουμε ότι έχουμε ήδη τμήματα σε αναστολή τόσο στο Άργος όσο και στην Καστοριά. Από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Όλα τα επίπεδα. Ναι. Οτιδήποτε ύποπτο, Χρήστο, υπάρχει δυνατότητα εκ μέρους συμπολίτη μας να πάρει τηλέφωνο και να συνεννοηθεί με τον συνάδελφο γιατρό που θα απαντήσει ή τον συνάδελφο γιατρό που εφημερεύει κτλ. Γιατί εκπαιδεύτηκε όλο το προσωπικό εδώ για να παίρνει τα τεστ, έτσι εναλλάξ, για να μην είναι πάντα ο ίδιος συνάδελφος, θα παίρνει το τεστ συνάδελφος κάθε φορά και διαφορετικό συνάδελφο. Ακόμη και όταν πρόκειται για εχνηλατήσει, να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, γιατί ένα παιδί συνήθως δεν έχει συμπτώματα. Ναι. Εκεί πώς θα κάνετε εσείς το τεστ όταν βλέπετε ότι ένα παιδί δεν έχει σύμπτωμα? Με τη συχνηλάτηση θα συμμετέχετε σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε? Βεβαίως, η συχνηλάτηση για μας είναι ένα πραγματικά εργαλείο που θα μας δώσει το δικαίωμα, Χρήστο, να προσδιορίσουμε τι ακριβώς γίνεται σε μια οικογένεια. Έτσι, αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω, πέρα από τη μεγάλη προσοχή που θα πρέπει να δείξουμε, πέρα από τους ευάλωτους πληθυσμούς οι οποίοι θα πρέπει να εμβολιαστούν για πνευμονιόκο και για γρήπη, σας πληροφορώ ότι αν αυτά τα εμβόλια γίνουν και προκύψει μόλυνση με τον κορονοϊό, προστατεύουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το άτομο αυτό, Χρήστο, που θα έχει εμβολιαστεί. Έτσι, είναι σημαντικό και αυτό. Σημαντικό επίσης είναι ότι όταν έχουμε ή πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιο ύποπτο περιστατικό ή ότι είχαμε επαφή με κάποια άτομα τα οποία νόσησαν ή τέλος πάντων δεν σημαίνει όταν ας πούμε έχουμε μολυνθεί με τον κορονοϊό, δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει και νόσηση. Αλλά αυτός έχει μεγάλο υιογενές φορτίο μέσα του, το άτομο αυτό, που μπορεί να μεταδώσει και συνέστηση το σημαίνει στους νέους, Χρήστο. Γι' αυτό έχουν και τα προβλήματα τώρα στα σχολεία. Βλέπετε, σου λέει η οικογένεια, σου λέει κάποιο γονέας, ο πατέρας, ότι το παιδί μου δεν έχει απολύτως τίποτα, ότι πήρε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, Χρήστο. Μπορεί να αυτό το περιστατικό να προχωρήσει, να έχει το υλικό φορτίο μέσα και να το μεταδίδει χωρίς να νοσεί ο ίδιος.
Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε κάθε ύποπτο περιστατικό υγείας στα παιδιά οι γονείς να είναι σε εγρήγορση Χρήστο και να ενημερώνουν άμεσα. Μάλιστα. Κύριε Μαγαλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω από τις 15 και μετά θα έχουμε μια επαφή μόνο ίσως για τις πρώτες μέρες για να μας πείτε πώς κυλάει το όλο θέμα, γιατί και για το κέντρο υγείας θα είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, έτσι. Είναι πραγματικά κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι καινούριο. Έχουμε πάρα πολύ έμπειρο προσωπικό, εκπαιδεύτηκε κιόλας για τη λήψη των τεστ. Χρήστο, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά θέλω να παρακαλέσω μέσα από το βήμα που μου δίνει την ευκαιρία να παρακαλέσω τον κόσμο, Χρήστο, και ειδικά την νεολαία, να είμαστε προσεκτικοί να φοράμε τη μάσκα μας, Χρήστο. Να μην είμαστε, να μην συνοστιζόμαστε. Βλέπω στην τηλεόραση και θλίβομαι. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν βλέπω αυτές τις τεράστιες συγκεντρώσεις της νεολαίας. Χωρίς να θα να τις δούμε και εδώ, ίσως μετά τις 12 που από σήμερα δεν θα λειτουργούν τα νυχτερινά. Ναι, θα τις δούμε και εδώ, ίσως. Λέμε, θα τις δούμε και εδώ, ίσως. Θα δούμε. Προσωπική μου η άποψη είναι ότι θα ξεπεράσουμε και αυτόν τον κύκλο, να Χριστώ. Αν όμως βοηθήσει ο καθένας ξεχωριστά από εμάς και ιδιαίτερα η νεολαία να πιστέψει ότι ο εχθρός είναι εδώ, Χρήστο, έχει χτυπήσει την πόρτα μας, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ πραγματικά αν περιορίσουμε και τις συναναστροφές μας και τις συγκεντρώσεις και τους συγχρονισμούς, να τα αποφύγουμε αυτά, Χρήστο, για 2-3 μήνες, ώσπου να ξαναμπούμε στην άνοιξη πάλι. Έχει αλλάξει τόσο πολύ η ζωή μας και αυτά τα πράγματα θα ήταν αδιανόητα πριν από αυτήν. Ήταν αδιανόητα, Χρήστο, αλλά... Να συστήνουμε δηλαδή να περιορίσουμε τις κοινωνικές μας επαφές. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, με αυτό είναι ο άνθρωπος. Χρήστο, είναι δυσάρεστο πραγματικά. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Αλλά βλέπετε τι γίνεται. Γεμίσαν οι μονάδες αντατικής θεραπείας ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Και αν συνεχίσει έτσι, πραγματικά η κυβέρνηση θα έχει απόλυτο δίκιο να κλείσει και τα καταστήματα, να κλείσει τα πάντα, Χρήστο, να μην επιστρέψουμε πάλι στις αρχές. Έχει πολύ... Αν προσέξουμε λίγο ο καθένας μας ξεχωριστά και όλοι μαζί, θα μπορέσουμε πραγματικά να βοηθήσουμε και τα ιατρικά κέντρα να μην επιφορτιστούν με τόσο μεγάλο βάρος, Χρήστο, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν θα μπορέσουν τα αστικά κέντρα να το εξέλιξουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα στην νεολαία απευθύνουμε. Τους παρακαλώ, τους θερμό παρακαλώ, να πιστέψουν ότι ο εχθρός υπάρχει. Είναι σήμερα εδώ μαζί μας, είναι δίπλα μας. Λίγη προσοχή να περάσουμε τους 2-3 αυτούς μήνες. Εγώ πιστεύω, Χρήστο, θα ξεπεράσουμε και αυτόν τον κύκλο, όπως ξεπεράστηκαν και άλλες γρήπες στο παρελθόν και άλλες πανδημίες. Υπάρχει ιστορικό που ξεπεράστηκαν. Λίγο υπομονή. Θα ξαναεπιστρέψουμε πάλι στην κανονικότητά μας. Ευχαριστούμε, κύριε Μαγαλιά. Καλή σας ημέρα. Οτιδήποτε άλλο είμαι πάντα στη θα διάθεση. Τα ξαναπούμε με τις πρώτες μέρες εφαρμογής και λειτουργίας του κέντρου υγείας και για τον COVID. Και για τον COVID. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.